Λόγος για την παραπάνω θέση δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο, σαν παραδεδομένος θεσμός, αποτέλεσε και θα αποτελεί, για όσο τον προφυλάσσουμε, εστία. Εστία παιδείας, διαμόρφωσης χαρακτήρων και πολιτικών πεπιθήσεων. Εστία μέσα στην οποία νέοι άνθρωποι ανταλλάσσουν καθημερινά ιδέες, απόψεις και κίνητρα για τη διαμόρφωση των ιδανικών τους ελεύθερα, παρόλο που τα αρπακτικά των χρηματιστηρίων, των εταιριών και των κυβερνήσεων εποφθαλμιούν αυτή την ελευθερία με σκοπό την υποτίμησή της. Πολύ πιο υπαινικτικά και ύπουλα από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, αναφορικά στο θεσμό του Πανεπιστημίου, στις 16, 17 και 18 Δεκέμβρη, είδαμε να κρούεται ο κόδωνας του κινδύνου και να απειλείται η αυτοδιαχειριζόμενη και ελευθεριακή μικρογραφία της κοινωνίας που κάθε φοιτητής έχει συνδιαμορφώσει μέσα στο Πανεπιστήμιο του. Κατόπιν λοιπόν βιωματικής μάθησης της λειτουργίας των κοινωνικών δομών που προέκυψαν από τους αγώνες του φοιτητικού κινήματος αυτά τα χρόνια, βρισκόμαστε αφενός στην ευχάριστη θέση να αξιοποιούμε το παραδεδομένο για μας δικαίωμα του συνέρχεστε και συνεταιρίζεστε. Και αφετέρου στη δυσάρεστη θέση να βλέπουμε την τάση να απειλείται κάθε κεκτημένο μας, κάθε τι για το οποίο χύθηκε αίμα στην ιστορία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Καλών Τεχνών, γνωστοποιούμε πως η Φοιτητική Σύλλογη του Ναυπλίου είναι αντίθετη με το νομοσχέδιο που θέλει την Ελλάς μέσα στα ΑΕΗ. Είμαστε αφυπνισμένοι απέναντι σε κάθε κίνηση μηχανογραφίας της κυβέρνησης. Δεν θα δεχτούμε την εισβολή της οποιασδήποτε κυβέρνησης μέσα στους χώρους δημιουργίας μας. Δεν αποδεχόμαστε την επιτήρηση και επιβολή από το σώμα της Ελλάς και από κάθε άλλο κρατικό μηχανισμό άσκησης βίας και τρομοκρατίας κατά των πολιτών. Το μόνο που χρειάζονται τα πανεπιστήμια είναι αναβάθμιση, χρηματοδότηση για τον απαραίτητο εξοπλισμό και κατάλληλες υποδομές, όχι όργανα εξουσιαστικής επιβολής. Δεν αποδεχόμαστε τα δικράνια της εξουσίας από χέρια ανθρώπων που δολοφονούν παιδιά, ταλαιπωρούν ηλικιωμένους και αμαυρώνουν μνήμες ανθρώπων που οι ίδιοι οι μπάτσοι τους χάρισαν μία θέση στην ιστορία με τις σφαίρες των όπλων τους, με τις μόλοπες από χτυπήματα με γκλόμπς και σιδηρογροθιές, με το αίμα που λερώνει το μπλε των στολών που μας τρομοκρατεί. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στο λαό. Το φοιτητικό κίνημα θα τους αρρώσει, όχι στην πανεπιστημιακή αστυνομία.